Κώστας Γρίβας, καθηγητής γεωπολιτικής και σύγχρονων οπλικών συστημάτων στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Γεια σας, κύριε Γρίβα. Καλώς σας βρήκα. Κύριε Γρίβα, έχει γίνει πολλής λόγος για όλο αυτό το οποίο βλέπουμε στην Μέση Ανατολή, όλη αυτή την ανάφλεξη. Έχει γίνει ζήτηση από τον κύκλο της δημοσιογραφίας των αναλυτών και όλων των εμπειρογνωμόνων για πολλά επίπεδα. Σε αυτό το σημείο που έχει γίνει η μικρότερη αναφορά είναι στο κομμάτι το επιχειρησιακό. Επειδή είχαμε και την τιμή εδώ στο News Hub να παρουσιάσουμε το βιβλίο σας με τίτλο «Η νέα στρατιωτική επανάσταση» πριν από 3 χρόνια, και πολλά από αυτά τα οποία βλέπουμε στα βίντεο και στα ρεπορτάζ που ξεδιπλώνονται μέσα από τις εικόνες στην περιοχή του Ισραήλ, τα είχατε θίξει. Ήθελα να εστιάσουμε λίγο σε αυτό, στο επιχειρησιακό κομμάτι. Είχατε μιλήσει για κάποιους αμυντικούς στόλους αεράμινας που, ιδιαιτέρως στο Ισραήλ, που είναι μια μεγάλη δύναμη, προηγμένη τεχνολογικά στο νέο ψηφιακό κόσμο των οπλικών συστημάτων, είχε μια αποτελεσματικότητα, είχε πάντα την πρωτοκαθεδρία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις όπλων, που όμως όλο αυτό δεν το είδαμε να εφαρμοστεί στην επίθεση που έκανε η Χαμάς από πολλά επίπεδα με πολλές ρουκέτες. Και θέλαμε να μας πείτε γιατί δεν είχε εφαρμογή αυτός ο θόλος αεράμινας, γιατί δεν λειτουργήσαν τόσα πολλά τεχνολογικά μέσα που έχει το Ισραήλ. Ναι, είναι γεγονός ότι το Ισραήλ έχει φτιάξει την πιο πυκνή πολυστρωματική αεράμινα που υπάρχει στον πλανήτη. Αυτό το πλέγμα, αυτά τα επίπεδα, οι θόλοι, ξεκινάνε από το πιο χαμηλό επίπεδο, που είναι το περιβόητο, το Iron Dome, που είναι ένα σύστημα ικανό να αναχαιτίζει μαζικές επιθέσεις με ρουκέτες χαμηλής τεχνολογίας. Το επόμενο επίπεδο είναι το David Sling, μαζί με το που συμπληρώνεται και με το Patriot. Και από πάνω είναι τα 3 επίπεδα του αντιβαλιστικού συστήματος του Arrow, το οποίο το ανώτερο επίπεδο, το Arrow 3, είναι εξειδικευμένο να κάνει αναχέτηση στο διάστημα, εξωατμοσφαιρική δηλαδή, επερχόμενων βαλιστικών πυράβλων, ακόμη και με πυρηνικές κεφαλές. Λοιπόν, ωστόσο, κανένα από αυτά τα συστήματα δεν είναι κάτι το μαγικό, ούτε είναι ενεργειακή θόλη σαν αυτά που βλέπουμε στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Η Χαμάς, λοιπόν, κατάφερε δια της ποσότητας να επιτύχει κορεσμό του Iron Dome, του εξαιρετικού Iron Dome. Δεν είναι ότι απέτυχε το Iron Dome, απλώς έφτασε στα όρια του. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να διαπεράσει αυτόν τον θόλο, να περάσει δηλαδή, να περάσουν πολλές ρουκέτες στο έδαφος του Ισραήλ και να επιτύχει αυτό που ήθελε, δηλαδή την τρομοκράτηση του πληθυσμού. Επίσης, για πρώτη φορά η Χαμάς έκανε κάτι που δεν το περιμέναν οι Ισραηλινοί. Συνδύασε την πυραυλική επίθεση με μια μαζική επίθεση ειδικών δυνάμεων, ουσιαστικά καταδρομέων, ασύμμετρου χαρακτήρα, και η πυραυλική επίθεση κατά κάποιο τρόπο λειτουργήσε έτσι ώστε να αποκοιμήσει τις δυνάμεις άμυνας του Ισραήλ. Εδώ είδαμε το πολύ ενδιαφέρον ότι με φτηνά μέσα και χαμηλής τεχνολογίας, όπως ήταν αλεξίπτωτα πλαγιάς, λοιπόν, μοτοσυκλέτες και κυρίως τούνελ, υπόγειες δομές που χρησιμοποιήθηκαν όμως επιθετικά, δηλαδή ώστε να επιτρέψουν σε μαχητές Χαμάς να μπουν στο Ισραηλινό έδαφος, και πολύ απλά μέσα όπως μπουλντόζες, ας πούμε, οι οποίες γκρέμισαν το φοβερό και τρομερό τείχος που είχαν φτιάξει οι Ισραηλινοί για να προστατεύονται και από τη Χαμάς, για να κλείνουν με μια άλλη ανάγνωση τη λωρίδα της Γάζας. Μπήκανε μέσα μαζικά. Και το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι κάνανε μια μαζική μεν επίθεση, η οποία όμως αποτελούνταν από πολύ μικρές ομάδες, οι οποίες λειτουργούσαν εντελώς ανεξάρτητα μεταξύ τους. Είναι ένα είδος επιθέσεων που οι Κινέζοι το αναφέρουν με τον όρο «χίλικο κιάμου». Δηλαδή, αντί να στείλεις κάτι συμπαγές και μια συμπαγή μεγάλη δύναμη και να χτυπήσει, την διασπά σε πολύ πολύ μικρά κομμάτια, που το καθένα από αυτά κυριολεκτικά χώνεται ανάμεσα από τις χαραμάδες της άμυνας του αντιπάλου. Παρόμοιες μεθοδολογίες, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, είχαν χρησιμοποιήσει οι Ουκρανοί στην πρώτη φάση της επίθεσης της Ρωσίας εναντίον τους και κατάφεραν να προκαλέσουν βαρύτατες απώλειες στις επιτιθέμενες ρωσικές δυνάμεις, παρόλη τη διαφορά ισχύως που υπήρχε και εκεί πέρα, τουλάχιστον στα χαρτιά. Είδαμε επίσης μαζική χρήση ντρόουν, μη επανδρομένων δηλαδή
αεροχημάτων διαφόρων τύπων και μεγεθών, από έτοιμα που τους, από ό,τι φαίνεται τα έχουν φτιάξει με ιρανική βοήθεια, τους έχει στείλει απευθείας στο Ιράν, μέχρι τροποποιημένα εμπορικά ντρόουν, τα οποία τα μετατρέψαν είτε σε βομβαρβιστικά, δηλαδή πηγαίναν και ρίχνανε μικρές βόμβες πάνω σε Ισραηλινούς στόχους, και είδαμε το φοβερό ότι να αδρανοποιείται με παρόμοια επίθεση ένα Ισραηλινό άρμα μάχης Μέρκαβα, παρόλο που είχε το σύστημα ενεργού προστασίας το τρόφι, που υποτίθεται ότι είναι φτιαγμένο για να αντιμετωπίζει παρόμοιες επιθέσεις. Λοιπόν, μέχρι που κάνανε και επίσης και αυτοκτονικές επιθέσεις με τροποποιημένα ντρόμ, τα είχαν μετατρέψει σε περιφερόμενα πυρομαχικά. Οπότε ουσιαστικά είδαμε μια μεθοδολογία, αποκεντρωτική μεθοδολογία μάχης, μια σε συνδυασμό με μια μεθοδολογία μάχης που βασίζεται στον όγκο πυρός, όχι στην ποιότητα των πυρών, δηλαδή υπερεξελιγμένα πυρομαχικά ακριβία, στα οποία πολύ εύκολα θα τα αναχέτιζε το αντιπυραυλικό πλέγμα του Ισραήλ, στον όγκο πυρός ώστε να επιτύχουν επίθεση κορεσμού, και ρομποτικά συστήματα μεν, χαμηλής τεχνολογίας δε, τα οποία όμως ήταν φτιαγμένα ακριβώς έτσι για να αδρανοποιήσουν τα ποιοτικά πλεονεκτήματα του Ισραήλ. Το ενδιαφέρον δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό. Τα έχουμε δει στην Ουκρανία να λειτουργούν πάρα πολύ και τα έχουμε δει και στο παρελθόν. Να θυμίσω ότι, επειδή αναφέρατε και το βιβλίο μου, μου κάνετε την τιμή να αναφέρετε το βιβλίο μου, ότι εκεί γράφω ότι το 2017 ο επικεφαλής της διακλαδικής διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων του Αμερικανικού στρατεύματος είπε ότι το 2017 το ISIS είχε επιτύχει τοπική αεροπορική υπεροχή στη Φαλούτζα, χρησιμοποιώντας ακριβώς τροποποιημένα εμπορικά ντρόουν κινέζικης κατασκευής, τα οποία τα είχε μετατρέψει σε περιφερόμενα πυρομαχικά, σε αυτοκτονικά δηλαδή, σε καμικάζι ντρόουν και σε μικρά βομβαρδιστικά. Οπότε δεν είναι κάτι καινούριο. Απλώς είναι εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε μείνει πολύ πίσω αναφορικά με αυτές τις εξελίξεις και δυστυχώς παραμένουμε σε ένα παροχημένο μοντέλο εξοπλισμών εγκλωβισμένοι, το οποίο θα ήταν πάρα πολύ καλό για τη δεκαετία του 80, του 90, άιντε και του 2000, αλλά σήμερα έχει κενά. Επειδή οι εξοπλισμοί έχουν να κάνουν και με τη χρηματοδότηση, θυμήθηκα τώρα με όλο αυτό που περιγράφεται, ότι είχατε περιγράψει και την επίθεση με Σμήνη, και θυμάμαι ότι σε εκείνη την παρουσίαση, που μπορούν οι ακροατές μας να τη βρουν στο YouTube όταν την είχαμε κάνει, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον, πολλά από αυτά που βλέπουμε τώρα είχαμε περιγράψει τότε. Είχατε φέρει, επειδή είναι συζήτηση τότε με τον αποκτηθέν όπλο της Τουρκίας, το S-400, είχατε φέρει το παράδειγμα ενός λιονταριού με ένα σμήνος από μέλισσες, ότι είναι ένα καλό δυνατό όπλο, όταν όμως υπάρξει μεγάλη κλίμακα στην επίθεση και πολυεπίπεδη, είναι σαν να επιτίθεται ένα σμήνος από σφίγγες, ένα λιοντάρι που δεν μπορεί να τις πιάσει. Αυτό στο τεχνολογικό. Στο κομμάτι τώρα το επιχειρησιακό, δεν ξέρω αν λέω σωστά την ορολογία, είχατε αναφερθεί, γιατί όλο αυτό που περιγράψατε με τις μικρές ομάδες, το λέτε και στο βιβλίο, και είχατε πει ότι υπάρχουν πολλές μονάδες αυτοδιοικούμενες, δεν ξέρω αν είναι σωστή η ορολογία, το autotractic που χρησιμοποιούσατε τότε, που το χρησιμοποιούν πολλές σχολές πολέμου, που αυτό δίνει πάρα πολλά παραδείγματα για την δική μας την περίπτωση, και ξαναγυρίζουμε σε μια συζήτηση που είχε να κάνει με το κόστος και το πόσο ακριβές είναι οι τεχνολογίες καινούργιες και τα οπλικά συστήματα, και το πώς μπορούν με ευρηματικότητα και έξυπνες λύσεις, όπως είδαμε από αυτές που έκανε η Χαμάς, να φέρουν ένα αποτέλεσμα. Όμως, εδώ τώρα θέλω να βάλουμε και το κομμάτι των μυστικών υπηρεσιών. Πώς γίνεται, ας πούμε, η Μοσάντ, που είναι τρομοκρατική, ή η μυστική υπηρεσία του Ισραήλ, που είναι από τις πολύ διάσημες στον κόσμο, ή, ξέρω εγώ, υπηρεσίες που δρούν στην περιοχή λόγω των σχέσεων, δηλαδή η Mi-16, η Βρετανική, η CIA, να μην πέρασαν από τα φίλτρα τους με ακρίβεια όλο αυτό που ετοιμαζόταν, όπως είπε και ο αξιωματούχος της Χαμάς, εδώ και ένα χρόνο. Ναι, όντως προκαλεί έτσι εντύπωση και μας εκπλήσει πως κατάφερε η Χαμάς, παρόλο που είναι υπό την συνεχή επιτήρηση των Ισραηλινών. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ούτε μαγικές ικανότητες υπάρχουν. Ο καθένας μπορεί να πιαστεί κορόιδο, εάν ο άλλος, ο αντίπαλος, προετοιμαστεί
κατάλληλα. Νομίζω οι Ισραηλοί πέσανε πρώτον θύμα της αλαζονίας τους, ενός αισθήματος ασφάλειας που είχε αναπτυχθεί. Γιατί δεν είναι μόνο οι μυστικές υπηρεσίες. Δηλαδή, τα στρατεύματά τους ή ακόμη και οι ίδιοι οι έπικοι ήταν κυριολεκτικά πιάστηκαν στον ύπνο. Το οποίο δεν θα γινόταν, ας πούμε, στους κιμπούτσνικ της δεκαετίας του 50 που οργώνανε με το αλέτρι και στο άλλο χέρι κρατάγανε το ούζι, ας πούμε, και ήταν συνεχώς έτοιμοι για μάχη. Τώρα υπήρξε ένα αίσθημα χαλάρωσης γενικότερα στο Ισραήλ, ότι δεν κινδυνεύουν από παρόμοιες επιθέσεις. Επίσης, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένα πολύ έντονο διαχωριστικό πλέγμα μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών άμυνας και ασφάλειας του Ισραήλ, που συμβαίνει πολύ περισσότερο, έχει συμβεί πολύ περισσότερο σε άλλες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε, που έχουν ανταγωνισμούς μεταξύ τους, στεγανά, δεν επικοινωνούν εύκολα. Υπήρξε και η πολιτική ένταση μέσα στο Ισραήλ τους τελευταίους μήνες λόγω των επιλογών Νετανιάχου, που επίσης δημιούργησε κάποιες εντάσεις, αντιπαλότητες και τα συναφή που με τη σειρά τους μπορούν να λειτουργούν ως ιάμο στα γρανάζια του μηχανισμού. Αλλά σε όποιον έτσι επιμένει ότι αποκλείεται η Ισραήλ να μην το ξέραμε, εγώ θα πω ότι δεν συνομιλούν με το Άγιο Πνεύμα, ούτε οι Ισραηλοί ούτε κανένας. Λάθη και χοντρά λάθη έχουν γίνει επανειλημμένως και οι Ισραηλοί έχουν κάνει. Λοιπόν, οπότε ναι, νομίζω ότι ο συνδυασμός αυτών των παραμέτρων με το ότι η Χαμάς προετοιμάστηκε πάρα πολύ καλά και είχε διαβάσει το Ισραήλ τόσα χρόνια. Να πω και κάτι άλλο. Είπαμε για τα αποκεντρωτικά μοντέλα διοίκησης και τον τρόπο που λειτουργήσε η Χαμάς. Μέχρι τώρα αυτό ήταν το υπερόπλο των Ισραηλινών στους πολέμους έναντι των Αράβων. Εάν θέλει κάποιος να διαβάσει, ας πούμε, την εκπληκτική μελέτη του Kenneth Pollack, Armies of Sad, το οποίο είναι Oxford University Press, είναι πανεπιστημιακό βιβλίο. Ο Kenneth Pollack είναι, εκτός από πανεπιστημιακός καθηγητής, θεωρείται στις ΗΠΑ από τους κατεξοχήν ειδικούς σε θέματα αραβικών στρατών και μεταξύ των άλλων ήταν και μέλος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ πάνω σε αυτά τα θέματα για πολλά χρόνια. Λοιπόν, και λέει ξεκάθαρα ότι οι Άραβες, το μεγάλο τους πρόβλημα δεν ήταν ούτε η έλλειψη γενναιότητας, όχι, ούτε οι αριθμοί, ούτε η ποιότητα των οπλικών συστημάτων. Ήταν ότι επειδή λειτουργούν στο πλαίσιο πατριαρχικών και αυστηρά ιεραρχικών κοινωνιών, δεν μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες, οι κατώτεροι ηγήτορες δεν αναλαμβάνουν πρωτοβουλία, λειτουργούν πάρα πολύ συγκεντρωτικά. Οπότε οι Ισραηλοί που λειτουργούσαν ακριβώς με τον αντίθετο τρόπο, δηλαδή δεν υπήρχε κάθε τοπικός διοικητής, ακόμη και ο διοικητής μιας ομάδας μάχης, μιας δημιουργίας, έκανε του κεφαλιού του, να το πούμε έτσι απλά. Οπότε συνεχώς προσαρμόζονταν πάνω στη ρευστή πραγματικότητα της μάχης και πάντοτε κέρδιζαν το τακτικό πλεονέκτημα έναντι των Αράβων και τελικά τους συνέτριβαν σε συμβατικούς πολέμους. Ενώ λοιπόν αυτή η μεθοδολογία, η αποκεντρωτική μεθοδολογία που δίνει έμφαση στην αυτονομία δράσης μικρών ηγητώρων, ήταν το μυστικό κατά κάποιο τρόπο υπερόπλο του Ισραήλ, τώρα βλέπουμε ότι η Χαμάς και πριν από αυτούς η Χεσμπολάχ μάθανε πάρα πολύ καλά το μάθημά τους από τους Ισραηλινούς δασκάλους τους και γίνανε ακόμη πιο αποκεντρωτικοί, ακόμη πιο χαοτικοί, ακόμη πιο ρευστοί και κατάφεραν αυτό που κατάφεραν. Βέβαια, ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει το Ισραήλ. Αλλά και εδώ τα πράγματα δεν είναι καθόλου σίγουρο για το πώς θα εξελιχθούν. Αυτό που είχαμε δει πριν περίπου 1,5 ή 2 χρόνια με τους αντάρτες της Εμένης, τους Χούθη, που με μικρό οπλισμό κατάφεραν να διαπεράσουν την αεράμινα της Σαουδικής Αραβίας που έχει διαθέσει κάποια δισεκατομμύρια, είναι ένα επιπλέον στοιχείο για όλα αυτά που συζητάμε. Ναι, ακριβώς, γιατί δεν είναι ούτε η Χαμάς μόνο, ούτε η Χεσμπολάχ, ούτε η Ουκρανία. Ακριβώς, οι Χούτι αποτελούν κατεξοχήν παράδειγμα πως μια δύναμη η οποία δεν έχει κάποιες τεχνολογικές δυνατότητες. Εντάξει, τους βοηθάει το Ιράν μεν, αλλά δεν είναι και το Ιράν η εξωγήινη, ας πούμε. Χαμηλού επίπεδου τεχνολογίες τους δίνουν. Κατάφεραν με μικρά οπλικά, με μικρής αξίας και χαμηλής τεχνολογικής ποιότητος συστήματα να επιφέρουν συντριπτικά πλήγματα σε Σαουδική Αραβία. Φτιάξαν, ας πούμε, τροποποιημένους υπτάμενους στόχους, τους μετέτρεψαν σε μικρού κόστους πυράβλους κρούζ και χτύπησαν στόχους στην Αράμκο σε απόσταση περίπου 1.000 χιλιόμετρων. Λοιπόν, οπότε αυτό δείχνει ότι εάν αποφασίσεις να βάλεις το μυαλό σου να σκεφτεί και χρησιμοποιήσεις τον ποταμό των τεχνολογιών, των εμπορικά διαθέσιμων τεχνολογιών που υπάρχουν γύρω σου, μπορείς να κάνεις απίστευτα
Απίστευτα πράγματα. Και επαναλαμβάνω, υπάρχουν και συστήματα που δεν είναι καν τεχνολογικά, αλλά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στις σημερινές μορφές πολέμου, όπως είναι οι υπόγειες υποδομές. Δηλαδή, η Χαμάς είναι δεδομένο ότι στηρίζει την πολεμική της ικανότητα στον υπόγειο κόσμο που έχει φτιάξει κάτω από τη λωρίδα της Γάζας. Και περιμένουμε να δούμε πώς το Ισραήλ θα καταφέρει να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση, γιατί εκεί η αεροπορία, ας πούμε, λίγα πράγματα μπορεί να κάνει τα άρματα μάχης. Ναι, μεν υπάρχουν κάποια όπλα εξειδικευμένα στο να χτυπάνε υπόγειους στόχους, αλλά αυτό είναι όταν έχεις κάποιο υπόγειο καταφύγιο που ξέρεις ακριβώς τη θέση του κτλ. Όταν από κάτω έχεις μια τεράστια μυρμικοφολιά φτιαγμένη έτσι ώστε να λειτουργήσει σε πολλαπλά επίπεδα σε καιρό πολέμου, πολύ δύσκολα μπορούν αυτά που λέμε όπλα βαθιάς διείσδυσης να σου δώσουν τη λύση. Είναι η επόμενη ερώτηση, αλλά πριν να πάμε εκεί στο ότι έχει δώσει, ας πούμε, το Ισραήλ το πράσινο φως για τη χερσαία επέμβαση και έχει δώσει ένα τελεσίγραφο για να αποχωρήσουν οι Παλαιστίνοι. Πριν να πάμε εκεί, εγώ κάνω διαρκώς προβολές σε σημεία του βιβλίου σας, τα οποία τα προσαρμόζουμε εδώ, διότι έχετε μιλήσει και αυτό που λέμε τώρα και για τους Χούθη και για αυτό που είδαμε με τη Χαμάς για την ευρηματικότητα και στο πνεύμα ότι όταν υπάρχει διάθεση μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος και με λιγότερα χρήματα και σε σύντομο χρόνο. Στο βιβλίο σας λοιπόν είχατε μιλήσει ότι θα μπορούσαν να γίνουν μοντέλα και σχήματα και πλατφόρμες που να φέρουν ένα παρόμοιο αποτέλεσμα και ήδη στα ελληνικά πανεπιστήμια και στα τεχνολογικά ιδρύματα υπάρχουν τέτοιες φόρμες με ελάχιστη χρηματοδότηση που όμως δεν έχουν εξελιχθεί, γιατί μας ενδιαφέρει και το σπίτι μας, έτσι. Ναι. Ναι, σας λέω και για μία ακόμη φορά ότι και εμείς στη Σχολή Ευελπίδων έχουμε φτιάξει διάφορα πράγματα. Για παράδειγμα, ένα μικρό ρομποτικό υποβρύχιο, ένα UUV, με τεχνητή νοημοσύνη. Την έχει αναπτύξει εκεί το εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης και κυριολεκτικά με ελάχιστη όθηση μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Εάν αποφασίσει κάποια στιγμή το ελληνικό κράτος να δώσει πραγματική σημασία και να μην σαμποτάρει, γιατί αυτό κάνει αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και δεκαετίες, την ελληνική έρευνα και ανάπτυξη, ειδικά στον χώρο των στρατιωτικών τεχνολογιών, τότε τα πράγματα κυριολεκτικά μέσα σε ένα χρόνο μπορεί να έχουν γίνει απίστευτα πράγματα. Ωραία. Πάμε τώρα, ξαναγυρίζουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο στο Ισραήλ. Είπατε μερικά πράγματα. Αυτή τη στιγμή έχει λήξει υπάρχει τελεσίγραφο. Είμαστε πρώτων πυλών να δούμε τις χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ να μπαίνουν στην Παλαιστίνη. Αυτό όμως όλο που περιγράφεται από πολλούς στην δισιογραφία είναι ότι τα τούνελ που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη είναι 30 μέτρα κάτω από τη γη, είναι πολλών χιλιόμετρων, υπάρχουν πολλά στενά σημεία που δεν μπορούν να εισχωρήσουν οι οποιοδήποτε και θέλω να μας πείτε πόσο δύσκολο είναι για τις χερσαίες δυνάμεις να μπουν και να καταφέρουν να ελέγξουν ένα τέτοιο πεδίο όταν σε πολλά σημεία έχουν παγιδευμένα εκρηκτικά. Ναι, με μία λέξη είναι πάρα πολύ δύσκολο και το είδαμε και στην Ουκρανία. Σε κάποιους χώρους που υπήρχαν υπόγειες υποδομές από τον καιρό του ψυχρού πολέμου, οι Ρώσοι τα βρήκανε πάρα πολύ σκούρα. Λοιπόν, παρόλη την υπεροπλία και είχαν και πολύ μεγάλες απώλειες. Εδώ είναι λοιπόν το θέμα, ότι αυτό που έγινε στην Ουκρανία, στη Γάζα, μπορεί να γίνει επί 100, επί 1000. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτός ο κόσμος που είναι από κάτω και ούτε οι Ισραηλοί το ξέρουν. Λοιπόν, εάν δε αυτό το πλέγμα υπόγειων στοών, γενικότερα υπόγειων υποδομών, αξιοποιηθεί από τη Χαμάς με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με μικρές ομάδες που είναι έτοιμες να σκοτωθούν, έχουν περίπου αυτοκτονικό χαρακτήρα, αλλά εφοδιασμένων με όπλα αποτελεσματικά, που μπορεί να πολεμάνε και μέσα στα τούνελα και να βγαίνουν έξω, ας πούμε, να κάνουν επιδρομές, όπως είχε γίνει στο δεύτερο πόλεμο του Λιβάνου το 2006 από τη Χεζμπολάχ, που πεταγόντουσαν μαχητές της Χεζμπολάχ με κάποιο προηγμένο αντιαρματικό, όπως ήταν το ρωσικό το κορνέτα, ας πούμε, χτυπάγανε ένα Ισραηλινό όρμα και ξαναχόντουσαν μέσα στο τούνελ. Εκεί λοιπόν μπορεί να έχουμε να υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους Ισραηλινούς. Ναι, μεν οι Ισραηλινοί σίγουρα μπορούν να κατανικήσουν και αυτές τις μορφές πολέμου και να επιτύχουν συντριπτικό πλήγμα. Το θέμα είναι με τι κόστος, τι χρηματικό κόστος, γιατί αν συνεχιστεί ο πόλεμος και έχουν
αυτή τη μεγάλη επιστράτευση τη διατηρηθεί, θα έχουν μεγάλο πρόβλημα στην οικονομία τους. Τι κόστος αίματος, πόσοι θα σκοτωθούν, αυτό είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το Ισραήλ είναι διαβόητα απρόθυμο να υποστεί μεγάλες απώλειες στο στρατιωτικό του προσωπικό. Σκεφτείτε ας πούμε ότι αποχώρησαν από το Νότιο Λίβανο πριν από πολλά χρόνια που είχαν καταλάβει μια ζώνη ασφαλείας, παρόλη τη στήριξη που είχαν από πολιτοφυλακές χριστιανικές, γιατί είχαν περίπου 300 νεκρούς μέσα σε ορίζοντα, χρονικό ορίζοντα 10 ετών. Ή ας πούμε στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ, που είναι ο πιο φωνικός για το Ισραήλ, που επίσης στη σοκ τότε ήταν περίπου 2.600-2.700 νεκροί, κάπου εκεί πέρα. Και 777, αν θυμάμαι καλά, ήταν νεκροί που είχαν στον πόλεμο των 6 ημερών. Εάν λοιπόν εγκλωβιστούν σε έναν παρατεταμένο πόλεμο φθοράς με τη Χαμάς, ναι, μεν μπορεί να νικήσουν, αλλά δεν ξέρω αν είναι έτοιμοι να πληρώσουν το τίμημα. Και στο επίπεδο της υψηλής στρατηγικής, επειδή αυτή η επίθεση θα προκαλέσει εκατόμβη θυμάτων στον άμαχο πληθυσμό, είναι πολύ πιθανόν οι αραβικές χώρες, με τις οποίες το Ισραήλ έχει επιτύχει ένα είτε επισημοποιημένο, όπως ήταν στην περίπτωση των ΗΠΑ, είτε άτυπο modus vivendi, μια συνύπαρξη δηλαδή, να οδηγηθούν ξανά σε μια εντελώς εχθρική στάση απέναντί του. Οπότε του χρόνου ή του παραχρόνου να είναι ξανά εγκλωβισμένο μέσα σε ένα κλειό εχθρικών χωρών, με τις οποίες έκανε τεράστια προσπάθεια να τα βρει όλα αυτά τα χρόνια. Και τότε, επειδή και οι καταστάσεις έχουν αλλάξει, θα είναι τα πράγματα δύσκολα γι' αυτό. Δεν λέμε ότι μπορεί να το επιτεθούν στρατιωτικά, αλλά μπορεί να δεχτεί πολύ μεγάλες πιέσεις σε πάρα πολλά επίπεδα. Οπότε η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι με μεγάλη επιφύλαξη το λέω, αλλά πιθανολογώ ότι και αυτή η βαρβαρότητα που επέδειξαν οι μαχητές της Χαμάς δεν ήταν τυχαία. Δηλαδή έγινε επιδεικτικά ώστε να οδηγήσει το Ισραήλ σε μια υπεραντίδραση κατά κάποιο τρόπο και να το εγκλωβίσει σε κάποια μορφής παγίδα. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά αν υπάρχει προβοκάτσια, αυτή είναι από πλευράς της Χαμάς και των πατρώνων της και όχι από το Ισραήλ, κατά την ταπεινή μου άποψη. Κύριε Γρίβα, η εικόνα που μας δώσατε για το επιχειρησιακό περιβάλλον νομίζω ότι ήταν ολοκληρωμένη. Σε επόμενη εκπομπή σίγουρα πρέπει να αναλύσουμε και την γεωπολιτική επιφάνεια. Ο χρόνος είναι λίγος όμως. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.